Καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά στο Military Channel για μία ακόμη φορά τον πρέσβη επιτιμή, τον κύριο Γιώργο Αϊφαντή. Κύριε Αϊφαντή, ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Θα ξεκινήσουμε βέβαια με τις εξελίξεις που έχουμε από τις ΗΠΑ. Έχουμε περάσει στην εποχή της νέας ιδεολογίας που λέγεται τραμπισμός. Το ρωτάω γιατί ακούω αυτή τη λέξη το τελευταίο 48ωρο όλο και συχνότερα εδώ στην Αθήνα. Κύριε Καργουνόπουλε, πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου να συνομιλώ μαζί σας και ελπίζω να το βρουν ενδιαφέρον και οι τηλεθεατές. Ακούω και εγώ τον όρο τραμπισμός και τον χρησιμοποιούν οι πάντες εκτός από τον ίδιο τον Τραμπ. Νομίζω ότι αυτό που δεν μπορούν να καταλάβουν οι άνθρωποι που το χρησιμοποιούν είναι επιτιμητικός όρος, έτσι. Δεν είναι αν πεις κάποιο τραμπιστή δεν του κάνεις κομπλιμέντο προφανώς, του ασκείς μια κριτική. Είναι μια πιο εκλεπτισμένη έκφραση από το να το πεις λαϊκιστή ή εθνικιστή ή οτιδήποτε. Ο Τραμπ είναι μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα. Έχει καταδικαστεί, δεν είναι ανεπίληπτου ηθικού βίου, είναι ένας στιγνός επιχειρηματίας και έχει καταδίκες από την δικαιοσύνη, οι οποίες βασίζονται σε πραγματικά περιστατικά. Ωραία. Παρ' όλα αυτά, οι Αμερικανοί φτωχοί τον εξέλεξαν. Και επιτρέψτε μου, ακόμη απέναντι στην... Εξέλεξαν πρώτη φορά στη Χίλαρη Κλίντον, η οποία είχε απευθυνθεί σε όλους όσους το Δημοκρατικό Κόμμα με το μοντέλο της οικονομικής ανάπτυξης, το οποίο εισήγαγε ο σύζυγός της, ο πρόεδρος Κλίντον, με την ναύτα, που απελευθέρωνε τις εισαγωγές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να καταστραφεί η παραδοσιακή, οικονομική και παραγωγική δομή των Ηνωμένων Πολιτείων. Να μεταλλαχθεί, για να το πούμε. Αλλά σε δραστηριότητες όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, όπως η χαλιβουργία, αυτό ήταν ένα αθανάσιμο πλήγμα. Διότι οι εισαγωγές υποκατέστησαν την παραγωγική δραστηριότητα μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα, οι blue collars, οι εργαζόμενοι, οι καλά αμοιβόμενοι, εξειδικευμένοι εργαζόμενοι, οι οποίοι ήσαν και συνδικαλισμένοι, η ραχοκοκαλιά των ψηφοφόρων του Δημοκρατικού Κόμματος από τότε που υπάρχει Δημοκρατικό Κόμμα. Αυτοί οι άνθρωποι στο Βορρά έμειναν άνεργοι. Εγώ, επειδή έχω ζήσει 8 χρόνια από τη ζωή μου στον Καναδά λόγω υπηρεσίας, όλες οι παραμεθόριες με τον Καναδά περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών που παλιά είχαν έντονη βιομηχανική δραστηριότητα, ήσαν κουφάρια, ήταν μια λύπη να περνάς από εκεί. Συνεπώς, έρχομαι και λέω ότι και ένα τετράποδο, ένα συμπαθή γάιδαρο να βάζανε, νομίζω ότι είναι το τέτοιο των δημοκρατικών ο Γάιδαρος. Αντί της Χίλαρη, αν ήταν, κατέβαινε η Χίλαρη με τον Γάιδαρο, θα κέρδιζε ο Γάιδαρος. Κατέβηκε η Χίλαρη με τον Τραμπ, κέρδισε ο Τραμπ. Κατέβηκε η κυρία Καμάλα Χάρης με τον Τραμπ, ξανακέρδισε ο Τραμπ. Ο οποίος λέω ότι δεν θα ήθελα να πιω μια μπύρα μαζί του. Δεν είναι το στυλ του ανθρώπου, οι αξίες του, ο τρόπος που βλέπει τους άλλους ανθρώπους, ο τρόπος που βλέπει τη ζωή, ο τρόπος που αντιμετωπίζει τις γυναίκες σαν υποψήφιες πορνοστά ρόλες, ας πούμε, όσους τουλάχιστον έχουν τις προδιαγραφές, είναι κάτι το οποίο εμένα προσωπικά με ενοχλεί. Πλην όμως ο κόσμος τον ψηφίζει, γιατί απέναντί του έχει ένα μοντέλο το οποίο τους τελειώνει. Δηλαδή οι δημοκρατικοί προτείνουν στον κόσμο, στην εργατική τάξη της Αμερικής, σε ένα μεγάλο κομμάτι των Αμερικανών ψηφοφόρων που είχαν μια καλή ζωή, να αυτοκτονήσουν συλλογικά. Το είχε πει πολύ χαρακτηριστικά η κυρία Χίλαρη Κλίντον. Τους είχε αποκαλέσει deplorable people. Το deplorable το μεταφράζουμε αξιοθρύντος στα ελληνικά. Δεν είναι ακριβώς αυτό. Miserable είναι αξιοθρύντος. Το deplorable είναι λυπάμαι που υπάρχουν. Αυτοί οι τύποι οι οποίοι είναι μια ανορθογραφία πλέον, ένα απομινάρι, ιστορικό απομινάρι που πρέπει να φύγει από τη μέση. Και μιλάμε για εκατομμύρια ανθρώπους. Αυτοί ακριβώς
Όσοι ενοχλήθηκαν από τη woke agenda και την οικονομική πολιτική του Δημοκρατικού Κόμματος, δηλαδή είναι μια οικονομική πολιτική η οποία έχει και ένα πολιτιστικό υποκατάστατο. Σου παίρνουμε οικονομικά δικαιώματα, δεν μπορείς να βρεις δουλειά της προκοπής. Από εκεί που ήσουν και συναρμολογούσες αυτοκίνητα και πληρωνόσουν με 30 δολάρια την ώρα, τώρα θα πας να συσκευάζεις McDonald's και θα παίρνεις 6,5 δολάρια την ώρα. Αυτή είναι το job opportunity που σου δίνουμε, η εναλλακτική σου εργασία. Και ταυτόχρονα σου αντιπαρέχουμε δικαιώματα. Αν είσαι γκέι, αν είσαι παιδόφιλος, μπορείς να το πεις ανοιχτά πια. Υπάρχει μια κατανόηση για αυτά τα θέματα. Αν είσαι, πώς το λένε, μειονότητα, μπορείς να είσαι ευτυχής γιατί είσαι μειονότητα και είσαι κάτι χωριστό από τον υπόλοιπο αμερικανικό λαό. Είσαι ένα προστατευόμενο είδος που πρέπει να το βοηθήσουμε. Και το βοηθάμε. Όλο αυτό λοιπόν το πράγμα δημιούργησε μια βαθύτατη ανασφάλεια. Και ο Τραμπ είναι ένας πολιτικός που έπαιξε πάνω στο φόβο. Ο φόβος, θα σας πούν οι ψυχολόγοι, θα σας πούν οι στρατιωτικοί ψυχολόγοι στο στρατό, είναι το μεγαλύτερο, το πιο άμεσα αξιοποιήσιμο συναίσθημα. Επειδή φοβάσαι κάνεις πράγματα. Και ο Τραμπ, επειδή ακριβώς ενέτεινε το φόβο, ισχυριζόμενος ότι οι μετανάστες θα τους πάρουν τις δουλειές. Που δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να προσελκύουν φθηνή ανεδίκευτη εργασία. Και αυτό κάνουν οι μετανάστες. Θα έπρεπε βέβαια να μην μπουκάρουν μέσα. Άρα θα έπρεπε να επιλέγονται. Αλλά αυτό δεν το κάνουν. Συνεπώς, οι άνθρωποι αυτοί τους εκμεταλλεύτηκε ο Τραμπ και θριάμβευσε. Τώρα, το τι θα κάνει ο Τραμπ, ο οποίος έχει το δικό του δικαστήριο, τους δικούς του ανθρώπους στο δικαστήριο, δικαστές οι οποίοι, ας πούμε, είναι χειρότεροι και από την κυρία Δηλίνη, έτσι. Το λέω ευθέως, αν το δει κανείς αντικειμενικά, τι αποφάσεις έχουν βγάλει αυτοί οι ανώτατοι δικαστές, είναι να τραβάς τα μαλλιά σου. Και εμείς έχουμε πάρα πολύ κακούς δικαστές και καλούς, αλλά έχουμε και πάρα πολύ κακούς σε επίκαιρα σημεία. Λοιπόν, έχουμε δικαστές οι οποίοι είναι ακόμη χειρότεροι και από τους δικούς μας. Είναι δικοί τους, έχει διορίσει αυτός. Έχει το Κογκρέσο, έχει τη γερουσία. Δεν έχει ανάγκη κανέναν πρακτικά. Εντάξει, εξαρτάται από τους Ευαγγελιστές, οι οποίοι είναι το θρησκευτικό κομμάτι, έχουν αυτή την αιμονή θρησκευτικής, ας πούμε, αντίληψης ότι το Ισραήλ πρέπει να είναι ανεξέλεγκτο. Συνεπώς, ο Τραμπ τώρα δεν έχει κανένα από αυτό που λένε οι Αμερικανοί check and balances, κανέναν δηλαδή εξισορροπητικό θεσμό. Το μόνο που μπορεί να γίνει είναι ο Αμερικανικός λαός, αν διαφωνήσει ριζικά μαζί του, να κατέβει στους δρόμους, πράγμα που δεν είναι πιθανό. Πράγμα που δεν είναι πιθανό, γιατί οι άνθρωποι περιμένουν από αυτόν μερικά πράγματα τα οποία ενδεχομένως να τους τα δώσει. Όταν λέει ότι το Μεξικό μας θέλει μετανάστες και ναρκωτικά και αν δεν το διορθώσει αυτό το Μεξικό, 25% ο δασμός οριζόντια στα πάντα, από τα μπρόκολα μέχρι τα αυτοκίνητα. Ποιος θα το πληρώσει? Οι Αμερικανοί πολίτες. Όμως στην κατάσταση που είναι, όπως ανακάλυψε και η ΕΡΤ, για να φας ένα σάντουιτς στις Ηνωμένες Πολιτείες και να πιεις έναν από αυτούς γελίους καφέδες, όχι εσπρέσο, American coffee, αυτό το πράγμα πρέπει να πληρώσεις γύρω στα 20 δολάρια στο πιο φτηνό. Και δεν βγάζουν 20 δολάρια, είναι 3 ώρες εργαζόμενοι να εργάζεσαι στα McDonald's για να βγάλεις 20 δολάρια. Συνεπώς, οι άνθρωποι έχουν πολύ ζωτικούς λόγους, καίγονται κυριολεκτικά. Ένα κομμάτι των φτωχών και αυτοί ψήφισαν τον αντισυστημικό υποψήφιο με όλα του τα προφανή ελαττώματα που είναι ο Τραμπ. Γιατί μισούν βαθύτατα, περισσότερο από ότι οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, τα στελέχη τους, αυτοί μισούν βαθύτατα αυτό που αντιπροσώπευε η κυρία Κάμαλα Χάρις, η οποία εντάξει δεν έκανε την απρέπεια να τους πει deplorable people, αλλά το κόμμα της τους λέει εντάξει βγείτε από τη μέση σας τώρα, φτωχοί, φταίτε εσείς. Φταίτε. Δεν είσαστε αρκετά μορφωμένοι, δεν είσαστε αρκετά το ένα, δεν είσαστε αρκετά το άλλο, είχατε πάρει και δάνειο. Άρα είναι η επανάσταση των ανθρώπων που θέλει να τους βάλει η ιστορία, θα μου πείτε, μια συγκεκριμένη οικονομική λογική στο περιθώριο. Αυτό είναι ο Τραμπ και αυτό αρνούνται να καταλάβουν όσοι μιλάνε για τραμπισμό. Ο Τραμπ είναι
η άλλη μεριά του νομίσματος με το οποίο επιχειρούν να πληρώσουν τον κόσμο. Ο κόσμος το γυρίζει και τους λέει πάρε Τραμπ, φύγε εσύ. Και ας έρθει ο Τραμπ, ας έρθει και ένα γαϊδούρι στην εξουσία, οποιοδήποτε και να είναι, εμείς να τον δεχτούμε, είναι καλύτερος από σένα. Αυτό δεν κατάλαβαν οι δημοκρατικοί και πολύ σωστά λένε οι αναλύσεις, εκ των υστέρων πάντοτε, όχι οι δημοσκόποι, αυτοί λένε είναι αδιανόητοι οι τύποι, ιδίως στην Αμερική, και στην Ελλάδα είναι αδιανόητοι, αλλά στην Αμερική το έχουν ξεχυλώσει εντελώς. Βγάζανε exit polls ότι θριαμβεύει. Ήμουνα σε έναν τηλεοπτικό σταθμό εκείνο το βράδυ ότι θριαμβεύει η Χίλαρη. Κάνανε απίθανες ερωτήσεις για να βγάλουν αυτά τα εξήγηματα. Αλλά τα αποτελέσματα τι λένε. Και εκεί που κέρδισαν οι δημοκρατικοί, ανέβηκε πάρα πολύ ο Τραμπ. Και στη Νέα Υόρκη οι φτωχοί ψήφισαν Τραμπ. Εκεί που δεν ψήφισαν, γιατί δεν υπάρχουν, οι φτωχοί εκεί δεν είναι εγγεγραμμένοι να ψηφίσουν, είναι στη Βοστόνη, έτσι, στη Μασαχουσέτη, στο Χάρβαρντ κτλ. Εκεί ναι. Εκεί θριαμβεύει, στο Rhode Island, ας πούμε, που είναι ένα κολονάκι στην Αμερική, για να ζει κανείς. Εκεί ναι, η κυρία Καμάλα Χάρις ήρθε πρώτη. Στην Καλιφόρνια ήρθε πρώτη. Αλλά και πάλι έχει παντού ανεβάσει τα ποσοστά του ο Τραμπ. Δεν είναι τραμπισμός, είναι η εξέγερση των απόκληρων αυτών που η αλλαγή του οικονομικού μοντέλου, η αλλαγή ότι θα παίρνουμε το πιο φθηνό χάλιβα που έρχεται στην Κίνα παρά να παράγουμε το δικό μας εδώ και να πληρώνουμε τους ανόητους, η λογική ότι θα φτιάχνουμε τα αυτοκίνητά μας στο Μεξικό από Mercedes μέχρι Ford και θα τα συναρμολογούμε εκεί και θα τα φέρνουμε μέσα και θα είναι φθηνότερα, όχι φθηνότερα, δεν ήταν φθηνότερα, είχε μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους η εταιρεία. Μάλιστα. Αυτά πληρώνω. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πάντως, ο Τραμπ εκμεταλλεύτηκε από την πρώτη του θητεία ότι ήταν ένας πρόεδρος ο οποίος δεν έκανε πολέμους. Και αυτό τον έκανε και λίγο συμπαθή και σε άλλα μέρη του πλανήτη, ακόμα και εδώ στην Ελλάδα. Έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα προσπαθήσει να κλείσει το μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας. Η Μέση Ανατολή είναι μια τελείως διαφορετική υπόθεση για τον Τραμπ. Το έχει δείξει και στην θητεία του ως πρόεδρος. Γεωπολιτικά, πώς πιστεύετε ότι θα κινηθεί? Γεωπολιτικά, ο Τραμπ, εγώ είχα πει ότι ο Τραμπ θα κερδίσει, γιατί οι Αμερικανοί, οι μουσουλμάνοι ψηφοφόροι, το είχα πει δημόσια στην αυτεμπορική, στον Φίλιππα Φιλιππακόπουλο, σε μια εκπομπή του, που μου είχε πει γιατί είστε κατηγορηματικός. Του είπα γιατί κάνω μια ανάλυση. Ήταν τότε που η κυρία Κάμαλα Χάρις θριάμβευε, είχε μόλις πάρει το χρήσμα και με τον τρόπο που το πήρε και θριάμβευε στις δημοσκοπήσεις. Του είχα πει ότι οι μουσουλμάνοι και οι Άραβες Αμερικανοί, χριστιανοί Λιβανέζοι ας πούμε, χριστιανοί Σύριοι που είναι στην Αμερική, δεν πρέπει να ψηφίσουν Δημοκρατικό Κόμμα όταν βλέπουν τι γίνεται κάτω. Και αυτό και νεαροί δημοκρατικοί ακτιβιστές, άνθρωποι δηλαδή που θα πήγαν να ψηφίσουν δημοκρατικούς, δεν θα πάνε. Αυτή ήταν η ανάλυση μου, δικαιώθηκε. Ήταν μια πρόβλεψη, αλλά βασισμένη πάνω σε λογικά. Δεν γύρισε το νόμισμα στον αέρα. Τώρα, με την Ουκρανία τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα και για τους Ευρωπαίους και για τον Ζελένσκι. Ο Τραμπ λέει ότι είναι ένας πόλεμος που τον χάνει, δε. Θα πει στον Ζελένσκι, εγώ δεν χάνω τίποτα, εσύ θα χάσεις. Θέλεις να τον τερματίσεις τώρα που έχεις και την Οδυσσό ακόμη και να σε βοηθήσω να τον τερματίσεις, απειλώντας τη Ρωσία. Ή θέλεις να αφήσω και μετά 6 μήνες να σε δω να προσπαθείς να διασώσεις το Λβόφ στη Δυτική Ουκρανία. Δηλαδή να είσαι εντελώς δυτικά του Δνηπέρου. Το πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση είναι ότι αν η Ρωσία θα το δεχθεί. Δηλαδή η Ρωσία πραγματικά έχοντας αντιληφθεί ότι η Ουκρανία είναι πλέον έτσι όπως ως εργαλείο της Δύσης, είναι υπαρξιακός κίνδυνος για αυτήν και η επιδρομή στο Κούρσκ το έδειξε. Οποιαδήποτε ομάδα μισθοφόρων με βάση το ουκρανικό έδαφος μπορεί να κάνει γιούρια και πρέπει οι Ρώσοι να είναι ας πούμε κάθε 1000 μέτρα να έχουν και συνοριακό φυλάκιο και από πίσω δυνάμεις. Αυτό δεν υπήρχε παλιά.
Εκεί είναι στέπες, είναι πολύ εύκολο, δεν υπάρχει κόλλημα. Μπορείς να μπεις. Είναι ο παράδεισος για τους επιδρομείς, αυτούς που έχουν ταχύτητα και ισχύ πυρός. Συνεπώς δεν ξέρω αν θα το δεχθώ, αν θα το δεχθεί ο Πούτιν, χωρίς να βάλει ως όριο ανάμεσα στις δύο χώρες το μεγάλο υδάτινο κόλλημα εύρους χιλιομέτρων, δεν έχουμε τέτοια ποτάμια εμείς στην Ελλάδα, που είναι ο Δνήπερος. Μόνο αν το κάνει αυτό, με εξαίρεση την προεξέχουσα του Κιέβου, γιατί το Κίεβο είναι κατά μείζον αλόγο στην ανατολική πλευρά του Δνηπέρου, μόνο τότε. Και πιστεύω ότι ο Τραμπ θα πιέσει τον αδύνατο, πάντοτε κάποιος μεσολαβητής δεν πιέζει το δυνατό, τον αδύνατο πιέζει. Άλλωστε τι να πιέσει από τους, από τους Ρώσους. Δηλαδή ας υποθέσουμε ότι τους λένε πάρτε πυράβλους και μπορείτε να τους βαράτε όσο βαριά μέσα. Οι πύραυλοι κάνουν ζημιές, σκοτώνουν κόσμο. Δεν σου λύνουν το πρόβλημα εκεί που σε έχει πιάσει όλο το λαιμό και αργά αργά σε στραγγαλίζει. Δεν σου λύνουν το πρόβλημα στο Ποκρόφ. Δεν σου λύνουν το πρόβλημα που λέει δεν έχεις στρατεύματα στην πρώτη γραμμή. Ήμουνα σε ένα τραπέζι που άρχισε να λέει ένας στρατηγός κάτι πράγματα που ειλικρινά δεν ξέρω πού τα βρήκε, ότι μπορεί η Ουκρανία να έχει, λέει, κατώτατο το όριο το 25. Από 25 και πάνω επιστρατεύει τους ανθρώπους. Γιατί από 20, από 25 και κάτω υπάρχει κανένας στην Ουκρανία. Δηλαδή δεν καταλαβαίνουν ότι λέγαμε 40 εκατομμύρια, οι άνθρωποι δεν είναι πια 40 εκατομμύρια. Όλος ο νέος πληθυσμός, αυτοί που μπορούσαν, είχαν λόγους ασφάλειας, να μην πάνε φαντάρι, να μην πάνε στο μέτωπο, είχαν επιφυλάξεις, δεν θέλανε, αυτοί έχουν φύγει. Άρα η Ουκρανία δεν έχει στρατεύματα για την πρώτη γραμμή. Και οι μισθοφόροι είναι καλοί, αλλά δεν έχουν τον αριθμό. Οι Ρώσοι έχουν στρατεύματα. Μπορούν να πληρώνουν πανάκριβα κάθε χιλιόμετρο που κερδίζουν, αλλά άπαξ και καταλάβουν το Ποκρόφσκ, μετά δεν υπάρχει άλλη γραμμή άμυνας μέχρι το ποτάμι. Συνεπώς, δεν ξέρω αν οι Ρώσοι αυτή τη στιγμή θα είναι έτοιμοι να χαρίσουν ένα διπλωματικό θρίαμβο στον Τραμπ και να διασώσουν τον Ζελένσκι. Τώρα, για το Ισραήλ, ξέρει ότι μέχρι τις 20 Ιανουαρίου που αναλαμβάνει ο Τραμπ και ίσως για λίγο μετά έχει κυριολεκτικά λευκή επιταγή. Μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει. Το μόνο πρόβλημα που έχει ο Τραμπ είναι ότι δεν μπορεί να αρχίσει έναν πόλεμο με το Ιράν. Εάν το πλήξει χρησιμοποιώντας τα πάρα πολλά αμερικανικά βομβαρδιστικά που έχει στείλει και έχει αναπτύξει στην περιοχή κάθε ακτίνας και κάθε δυνατότητας καταστροφικού φορτίου, το Ιράν θα αντιδράσει όπως έχει αντιδράσει στο παρελθόν. Και αν πάμε στο παρελθόν, θα δούμε ότι μέσα στον πόλεμο Ιράν-Ιράκ, όπου οι Γάλλοι θησάβριζαν με τον Σαντάμ Χουσέιν, είχαν αρχίσει να σκάνε βόμβες μέσα στο γαλλικό μετρό, μέσα στις γκαλερί Λαφαγέτ. Δηλαδή, θα μου πείτε, μα είναι τρομοκρατία, γιατί οι βόμβες που πούλαγαν οι Γάλλοι στο Σαντάμ Χουσέιν είχαν απάνω, δεν χτύπαγαν αμάχους. Η λογική της κλιμάκωσης είναι αμήλικτη και εγώ, επειδή τους ξέρω τους Ιρανούς, δεν έχουν κανένα πρόβλημα με την κλιμάκωση. Και μάλιστα να σας πω, το καθεστώς αυτή την εποχή που αντιμετωπίζει έντονη την πίεση της κοινωνίας των πολιτών, οι κοπέλες οι οποίες αδύναμες, μόνες, χωρίς να περιμένουν κανέναν μπαμπά ή καμία μαμά ή καμία θεία από τη Δύση, βγαίνουν και διαμαρτύρονται και τις καταπίνει το σύστημα και τις στέλνει στα ψυχιατρία, τις στέλνει στις φυλακές και τα λοιπά ή τις σκοτώνει. Είναι κάτι το οποίο το καθεστώς καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να το κερδίσει. Έχει απέναντί το ένα κομμάτι της κοινωνίας, μεγάλο, ίδιο με στατιστικά κέντρα. Ένας λοιπόν εξωτερικός εχθρός θα το βολέψει. Ναι, θα το βολέψει και γι' αυτό οι ίδιοι, βλέποντας ότι έρχεται νέο Ισραηλινό πλήγμα, σου λέει κάτσε να φύγουμε εμείς μπροστά και να χτυπήσουμε εμείς. Προσωπικά είμαι εναντίον. Πιστεύω ότι κάνουν λάθος, βοηθάνε τον Νετανιάχου στη λογική της κλιμάκωσης και μέχρι τον Απρίλιο-Ιούνιο ο Νετανιάχου θα έχει περίπου το ανεξέλεγκτο. Όμως μετά ο Τραμπ θα του βάλει χαλινάρι. Γιατί ο Τραμπ θα του πει είχε στο χρόνο σου, δεν βλέπω τίποτα. Και αυτός ήταν και ο λόγος για την παρέτηση του Γκαλάντ,
Ο Γκαλάντ είναι, είναι στρατηγός. Ναι. Και μάλιστα θεωρείται επιτυχημένος όταν ήταν εν ενεργεία. Πάρα πολύ επιτυχημένος. Έχει πολύ καλές σπουδές. Είπε στον Νετανιάχου, ωραία, έχουμε φοβερές τακτικές επιτυχίες. Φοβερές. Ποιος είναι ο αντικειμενικός μας στόχος? Τι θέλουμε να κάνουμε? Να μπούμε μέσα στην Τεχεράνη? Πες μου το να προετοιμαστώ. Δεν μπορούσε να του πει. Και δεν υπάρχει δυνατότητα λόγω του μεγέθους του Ιράν και του πληθυσμού του να το καταλάβει, όχι το Ισραήλ, αλλά να το καταλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή πρόκειται για μια... Εδώ δεν μπορούσαν να το καταλάβουν οι Μογγόλοι, οι οποίοι δεν είχαν πρόβλημα πληθυσμού και αριθμών. Πρόκειται για μια χώρα η οποία είναι εντελώς διαφορετική από εμάς, η ψυχοσύνθεσή της είναι εντελώς διαφορετική και επαναλαμβάνω και να κλείσω με αυτό ότι θα πρέπει να κοιτάξουν οι διάφοροι ανόητοι δικαιωματιστές και να βρούμε πόσοι θα είχαν το θάρρος να κάνουν αυτό που κάνουν οι κοπέλες στο Ιράν. Πόσοι θα είχαν το θάρρος να κάνουν αυτό που κάνουν οι άνθρωποι μέσα στο Ιράν και οι οποίοι δεν το κάνουν γιατί περιμένουν ότι θα παρέμβει και θα τη σώσει ο Σούπερμαν η Καμάλα, η κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δεν ξέρω κι εγώ ποιος. Το κάνουν μόνοι τους, απελπισμένοι και πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτός ο λαός έχει πολλές δυνατότητες και ιστορικά η εμπειρία μας λέει ότι δεν υπήρξε ποτέ εύκολος αντίπαλος. Συνεπώς, μακάρι ο Τραμπ να τραβήξει το χαλινάρι στον Νετανιάχου, δεν τον έχει ανάγκη, δεν έχει ανάγκη πια το Ισραηλινό λόμπι για την επόμενη διετία. Μετά έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές, αλλά για 2 χρόνια μπορεί να τους γράψει στα παλιά του τα παπούτσια και έχει τις προδιαγραφές να γράψει στα παλιά του τα παπούτσια ο Τραμπ πολύ κόσμο και το Ισραηλινό λόμπι, γιατί δεν έχει καμία ανάγκη τώρα και ούτε άλλη θητεία διεκδικεί ούτε τίποτα και ο χαρακτήρας του προσφέρεται για κάτι τέτοιο, διότι η εναλλακτική είναι να παρασύρουν οι Ισραηλοί τις ΗΠΑ και να αρχίσουμε να έχουμε αντιπεσόντες στο Ιράκ, πεσόντες στο Ιράν, Αμερικανούς. Το θέλει αυτό? Είναι αυτό που έχει υποσχεθεί? Μπορεί να κάνει, να το γυρίσει βέβαια και να... Αλλά η αίσθηση δική μου είναι ότι το Ισραήλ έχει τώρα ένα παράθυρο όπου πρακτικά κάνει ό,τι θέλει, εκτός από το να ρίξει πυρηνικά. Και εκ των πραγμάτων και οι άλλοι κάνουν ό,τι θέλουν. Κύριε Πρέσβη, Τραμπ, Ευρώπη και Ελλάδα. Η Ευρώπη θα βρεθεί σε μια δύσκολη θέση προφανώς από τον Τραμπ. Ήδη υπάρχουν έτσι κάποια σημάδια ανησυχίας. Τι θα κάνει με τον ΝΑΤΟ, τι θα γίνει αν τα βρει με τον Πούτιν, που όλη η Ευρώπη έχει προσαρμόσει την πολιτική της και την οικονομία της απέναντι την Ρωσία και τον Πούτιν. Η Ευρώπη όμως λίγο πολύ νομίζω θα τα βρει, θα βρει τις ισορροπίες της. Η Ελλάδα, η οποία κακά τα ψέματα, τώρα μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, μπορεί δημόσια να προσπαθούσαν να τηρήσουν κάποιες ισορροπίες η κυβερνητική αξιωματούχη και ο Πρωθυπουργός, αλλά φαίνεται ότι όλα τα λεφτά είχαν πονταριστεί στην κυρία Χάρης. Τι γίνεται τώρα που μας έχει προκύψει ο κύριος Τραμπ? Η Ελλάδα έχει το πρόβλημα του εξαρτημένου κράτους και δεν υπάρχει χειρότερος λακές από αυτόν που δεν ξέρει τι θέλει το αφεντικό του. Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες που είναι το αφεντικό μας βάλανε τον Τραμπ και του τύχει στο κεφάλι το Τραμπ, δεν το γνωρίζουν εδώ οι πρόθυμοι. Αν το γνωρίζανε θα είχαν αρχίσει ήδη. Αν τους πει να κάνουν γύρους με τα εσώρουχα γύρω από την Αμερικάνικη Πρεσβεία του Τετράγωνο, θα δείτε πάρα πολλούς αξιοπρεπείς ανθρώπους να το κάνουν, αξιοπρεπείς κατά τα άλλα σε πολλά εισαγωγικά, να το κάνουν δίχως δεύτερη σκέψη στην Αθήνα. Είμαστε ένα κράτος το οποίο αναθέτει την άμυνά του με το άλοθη κάποιων αγορών πανάκριβων και άχρηστων αμυντικά σε άλλους. Εμείς περιμένουμε από τον κύριο Τραμπ, από τον κύριο Πομπέο, με τον οποίο έχουμε φιλοξενήσει και στα Χανιά, δεν ξεχνιούνται αυτά, ξέχαστα, να μας προφυλάξει από τους Τούρκους. Ή έτσι νομίζουμε. Στην πραγματικότητα, ο κύριος Πομπέο ήταν αυτός που μίλησε για τη μείωση του στρατιωτικού αποτυπώματος, για να ενισχυθεί, τότε δεν είχε ενισχυθεί, ας πούμε, η ελληνοτουρκική, η συνοχή του ΝΑΤΟ. Διαφεύγει σε όλους αυτούς τους τύπους
αμετανόητους ότι η Τουρκία δεν είναι εξαρτημένο κράτος και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταβάλουν πολλά φιλοδορήματα στην Τουρκία από τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα και από την ελληνική κυριαρχία για να την επαναφέρουν. Υπάρχουν πάρα πολλοί Αμερικανοί που υποστηρίζουν αυτή τη λογική. Ο κύριος Τάλμποτ είχε γράψει και βιβλίο που έλεγε «Ξανακερδίζοντας την Τουρκία». Έτσι, ευτυχώς ήταν με την κυρία Χάρης, δεν είναι με τον Τραμπ, αλλά μην φαντάζεστε, μέσα στη γραφειοκρατία υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θα πούν ότι το συμφέρον των ΗΠΑ είναι να δώσουμε από την Ελλάδα, η οποία ούτως ή άλλως είναι έτοιμη να τα δώσει και από μόνη της, δηλαδή, να πιέσουμε την Ελλάδα να παραχωρήσει στους Τούρκους κάποια πράγματα που οι Τούρκοι θέλουν πάρα πολύ, στο Αιγαίο, στην Κύπρο, στην Ανατολική Μεσόγειο, σε μια ελπίδα να κερδίσουμε την Τουρκία. Και αν δεν την κερδίσουμε τελικώς, δεν δίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες από τη Φλόριντα κάτι. Ναι. Δεν δίνουν δικιά τους επικράτεια. Άρα αυτό είναι το πρόβλημα με την Ελλάδα. Για την Ευρώπη όμως, όπου εκεί διάφοροι πραγματικά, τα κράτη της Βαλτικής, Φιλανδία, όλοι αυτοί, όταν ήμουν εν ενεργεία και γινόντουσαν διαλέξεις και το ΝΑΤΟ ήταν φοβερά δραστήριο στη Φιλανδία, προσπαθούσε να την προσελκύσει, να τη φύγει από την ουδετερότητα, να στο ΝΑΤΟ κτλ. Αυτά τα 4 χρόνια είχα παρευρεθεί σε πάρα πολλές δημόσιες ομιλίες αξιωματούχων υψηλά ισταμένων του ΝΑΤΟ. Και στο τέλος η μόνιμη ερώτηση ήταν, μα το ΝΑΤΟ θα κάνει πόλεμο εάν ας πούμε η Ρωσία χτυπήσει ένα αεροδρόμιο στην Εσθονία ή ξέρω εγώ κάνει η Ρώση κομάντος που ούτως ή άλλως μπαινοβγαίνανε μες στη Φιλανδία. Υπάρχουν χιλιάδες χιλιόμετρων σύνορα και κάνουν καναντού σε καμία βάση δικών μας ranger και τους μαχαιρώσουν όλους ή τους ξεπαστρέψουν και φύγουν πίσω. Θα έρθει να μας βοηθήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες να γίνει πυρηνικός πόλεμος για αυτό το πράγμα. Και βέβαια διαβεβαίωναν πάντοτε όλοι οι νατοικοί αξιωματούχοι ότι ξέρετε ας πούμε και ο Καναδάς έχει αρκτικά εδάφη απομονωμένα και όλη η συμμαχία θα πάει σε πόλεμο αν η Ρωσία ας πούμε στείλει εκεί παρισφρήσει και τα αρέστα. Δεν είμαι τόσο βέβαιος ότι ο πρόεδρος Τραμπ, εάν οι Ρώσοι έρθουν μέχρι εδώ και βαρέσουν ένα πολωνικό αεροδρόμιο, λέγοντας ότι από εκεί ξεκίνησε επιδρομή εναντίον τους ή πολεμικό υλικό εναντίον τους, θα περάσει πυρηνικό πόλεμο με τη Ρωσία για χάρη ενός πολωνικού αεροδρομίου ή μιας επιδρομής. Ήδη οι Ρώσοι δέχονται στο έδαφος τους επιδρομές από Πολωνούς μισθοφόρους, από Αμερικανούς μισθοφόρους, από Γάλλους μισθοφόρους, από Σύριους μισθοφόρους τζιχαντιστές. Αυτούς εχμαλωτίζουν τώρα στην περιοχή του Κούρσκ. Άρα το ΝΑΤΟ θα βρεθεί μόνο του, χωρίς μεγάλο προστάτη, απέναντι στη ρωσική αρκούδα. Εάν η ρωσική αρκούδα στείλει πυρηνικά, τότε αλλάζει το πράγμα. Αλλά αν κάνει μια επιδρομή και μαζέψει, όπως το κάνει το Ισραήλ στο Λίβανο, και μαζέψει μερικούς και τους πάει και τους δικάσει στην Ρωσία και μετά τους ανταλλάξει με διαφόρους άλλους που θέλουν, είναι πρακτικοί άνθρωποι οι Ρώσοι, δεν νομίζω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αρχίσουν πόλεμο και δει πυρηνικό. Αμφέβαλα και πολύ για τον Μπάιντεν, αν θα το έκανε, αλλά με τον Τραμπ σίγουρα όχι. Θα πει στους Ευρωπαίους ότι δεν τον ενδιαφέρουν οι φοβίες τους. Οι φοβίες που έχουν ιστορικά οι Πολωνοί, οι Λιθουανοί κτλ. Δεν τον ενδιαφέρουν. Ας πρόσεχαν, θα τους πει. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος η προσωπικότητά του είναι να το πει αυτό. Και να πληρώσετε μόνοι σας. Τόσα χρόνια δεν πληρώνατε. Όχι τώρα ξαφνικά αρχίσαν να δίνουν πάνω από 2%. Επί χρόνια οι Γερμανοί δεν πληρώναν. Οπότε θα τους πει λύστε το μόνοι σας. Εάν σας επιτεθούν με πυρηνικά, εκεί αλλάζει το πράγμα. Και εδώ πέρα μπαίνει ένα θέμα το τι θα κάνει το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο κυριολεκτικά έσπευσε και έκανε συμμαχία με την Γερμανία τώρα κτλ. Και το οποίο μπορεί να παίξει το ρόλο του καταλύτη, δηλαδή να ανάψει μια ευρωπαϊκή σύγκρουση με την ελπίδα ότι θα ρημουλκίσει μέσα
τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πιστεύω ότι θα ήταν λάθος να υποτιμηθεί η αποφασιστικότητα του Τραμπ από τους Βρετανούς ηγέτες και να επιχειρήσουν μαζί με άλλους Ευρωπαίους να λειτουργήσουν ως προβοκάτορες, θα το εκλάβει ότι είναι άνθρωποι, ότι κάνουν τη δουλειά, ότι λειτουργούν ως μακρύ χέρι των δημοκρατικών και θα είναι πολύ κακός απέναντί τους. Μάλιστα. Κύριε Πρέσβη, κάνουμε αυτή τη συζήτηση λίγες ώρες πριν έρθει στην Αθήνα ο κύριος Φιντάν, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών. Υπάρχει μια ασύλληπτη αιμονή της ελληνικής κυβέρνησης να μας πείσει ότι αυτή η διαδικασία του ελληνοτουρκικού διαλόγου, της ελληνοτουρκικής προσέγγισης, της διακήρυξης των Αθηνών, κάπου οδηγεί. Η Τουρκία δεν κρύβεται, το φωνάζει. Ο κύριος Φιντάν έδωσε συνέντευξη σε τουρκική εφημερίδα και μας είπε πάλι για τα Καζάν και τα γνωστά. Από την άλλη πλευρά έχουμε τον κύριο Γεραπετρίτη να μας περιγράφει, να μας αφηγείται σήμερα το όνειρό του, το όραμά του για την γειτονιά μας. Είπε ότι οραματίζεται μια γειτονιά ειρήνης, την οποία όμως διαταράσσει συνέχεια η Τουρκία. Πού πάμε μέσα σε όλο αυτό που περιγράψατε τα τελευταία λεπτά, ενώ στο διεθνές σκηνικό που στείνεται μετά από την εκλογή του Τραμπ? Τι πρέπει να περιμένουμε και πόσο πρέπει να ανησυχούμε? Κύριε Καρβουνόπουλε, θα σας απαντήσω. Απλώς ζητάω από τους όσους μας ακούν και όσους θα μας ακούσουν να λάβουν υπόψη το εξής. Εγώ έχω 36 χρόνια υπηρεσία σε ένα μηχανισμό ο οποίος δεν είναι ακριβώς γεωπονική υπηρεσία στον νομό ΕΔΕΣΙΣ, χωρίς να την υποτιμώ καθόλου, δεν είναι περιφερειακός, είναι κεντρικός μέσα στο κράτος. Και έχω την επαγγελματική ασθένεια. Αν πάρετε ένα δίωξη ναρκωτικών που έχει πάρει αποστρατηθεί από την αστυνομία και τον βάλετε σε μια πλατεία, εσείς θα βλέπετε αθώους περιπατητές και παιδάκια να παίζουν, αυτός θα βλέπει εμπόρους, βαποράκια, χρήστες. Εμπόρους, βαποράκια, χρήστες. Αυτή είναι η οπτική του γωνία. Και εγώ έτσι λοιπόν βλέπω εμπόρους, βαποράκια και χρήστες. Και κυριολεκτικά εδώ, αυτό που καταλαβαίνω εγώ με τη ματιά του ειδικού, γιατί τώρα μου λέτε, είναι ότι υπάρχει στο παρασκήνιο μια συμφωνία. Ναι. Την οποία έχει συνάψει, δεν λέω ότι την έχει υπογράψει ο Γεραπετρίτης κρυφά, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Όμως κάποιοι άνθρωποι εντεταλμένοι από αυτόν, πιθανόν το Ελιαμέπ, πιθανόν άλλοι που δεν τους γνωρίζουμε και θα βγουν στο παρασκήνιο, αν και το Ελιαμέπ μια χαρά άνθρωποι είναι που κινούνται μεταξύ σκιάς και ηλίου, έχουν συμφωνήσει με τους Τούρκους σε αυτό που ο κύριος Γεραπετρίτης είχε πει, 6 ναυτικά μίλια και την ησυχία μας. Και τα υπόλοιπα όλα δικά σας, παιδιά. Για αυτούς πέφτουν οι Τούρκοι. Και άμα προσέξει κανείς με το μάτι του ειδικού τη συμπεριφορά τους. Και παλιότερα αντιδρούσαν. Τώρα όμως αντιδρούν σαν άνθρωποι που βλέπουν το γεγονός ότι εμείς πήγαμε να περάσουμε καλώδιο από τη Ρόδο μέχρι την Κάλυμνο, μία απόπειρα να διαμφισβητηθούν αυτά τα οποία έχουν συμφωνηθεί στο περιθώριο. Και έρχονται και αντιδρούν με την έννοια του διατητή, ας πούμε, που βλέπει φάουλ, παράβαση κανονισμού, παράβαση συμπεφωνημένων. Έχουμε συμφωνήσει στους κανόνες του παιχνιδιού και οι πονηροί Έλληνες πάνε εδώ, εκεί και τα λοιπά. Εμείς βέβαια δεν γνωρίζουμε τη συμφωνία του παρασκηνίου, αλλά είναι, θα το λέω ως ειδικός. Εγώ, όπως είπα ότι θα κερδίσει ο Τραμπ, γιατί έτσι ήταν η εκτίμησή μου, δεν μ' άρεσε καθόλου. Δηλαδή, πολύ ευχαρίστως θα πήγαινα με την κυρία Χάρης να πιω καφέ για να ακούσω τις απόψεις της, παρά με τον Τραμπ δεν θα με ενδιέφερε. Αλλά όπως είπα ότι θα κερδίσει αυτός, έτσι λέω λοιπόν ότι εγώ βλέπω τη συμφωνία στο παρασκήνιο. Και μεταξύ μας και πάρα πολλοί συναδελφοί μου όταν μιλάνε off camera, ξέρουν ότι υπάρχει κάτι συμπεφωνημένο, βλέπουν και αυτή τη συμπεριφορά των Τούρκων. Το θέμα δεν είναι τι ψυχανεμίζομαι εγώ ή τι αναλύω εγώ. Το θέμα είναι ότι ένα πρωί ο ελληνικός λαός θα ξυπνήσει και θα μάθει, κατά πολύ πιθανόν και από τους Τούρκους και από τους Αμερικανούς, ότι εδώ έχουμε συμφωνήσει στην πράξη σε μερικά πράγματα και θα πρέπει να φερθούμε αναλόγως, να συμμαζευτούμε. Λοιπόν, αν μείνουμε στο κυβερνητικό αφήγημα, έρχεται εδώ ο κύριος Χακάν Φιντάν για να συζητήσει ένα θέμα στην ημερήσια διάταξη, έτσι, το οποίο εμείς
το έχουμε προσδιορίσει και ΑΟΣ και άμα δεν θέλει ας πούμε να συμφωνήσουμε μεταξύ μας να πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης ή του Αμβούργου, το οποίο είναι φαινάκι, είναι παραμύθι, από πίσω κρύβονται τα πάντα, το έχουμε αναλύσει να μην ξαναμπούμε σε αυτή τη συζήτηση, και μετά θα πάρει το λόγο ο κ. Φιντάν και θα βάλει 9 θέματα πάνω στο τραπέζι. Θα πούμε εμείς ότι δεν τα συζητάμε και έχει τελείξει σε μια τελετή. Άρα δεν υπάρχει περιθώριο ούτε για συνάντηση Γεραπετρίτη, των δύο πρωθυπουργών, του Τούρκου Προέδρου μάλλον και του Έλληνα Πρωθυπουργού, τον Ιανουάριο, που την προετοιμάζει ο κύριος Χακάνη. Εάν οι δύο πλευρές, η μία λέει ότι έχει μόνο ένα θέμα και η άλλη λέει ότι έχει πάρα πολλά. Δεν υπάρχει τέτοιο περιθώριο, διότι τι θα συζητήσουν οι δύο αυτοί άνθρωποι. Ναι. Αφού έχουν μείνει σύμφωνοι οι υπουργοί των εξωτερικών τους, αν πάρουμε την κυβερνητική εκδοχή, ότι ωραία, συμφωνούμε, παιδιά, ότι διαφωνούμε. Και όπως λέει ο κ. Μητσοτάκης, που την είδατε την παραχώρησε. Τώρα, δηλαδή, αυτό να το λέει στους περιπτεράδες, αυτό να το λέει μόνο σεβασμό στους ανθρώπους που δουλεύουν και περνάνε τη ζωή τους μέσα σε ένα περίπτερο. Αυτό να το λέει, ξέρω εγώ, στους εργάτες της προστεφαντουργίας. Μην το λέει και σε εμάς, που τη βλέπουμε την παραχώρηση. Την παραχώρηση τη βλέπουμε και μπορούμε να το αποδείξουμε. Αλλά είμαστε κακόπιστοι κτλ. Λοιπόν, οι παραχωρήσεις υπάρχουν. Δεν έχει κανείς παρά να δει τι κάναμε, πώς συμπεριφερθήκαμε στην Κάσο, όπου ήταν επί 3/4 εγκατεστημένη και η εντολή στον αρχηγό ΓΕΘΑ ήταν να μην επέμβει, γιατί το χειρίζεται το πρόβλημα του Υπουργείου Εξωτερικών, δηλαδή η κυρία Παπαδοπούλου. Και να δει τι έχουμε παραχωρήσει. Απλώς τα κρύβουμε κάτω από το χαλί. Είμαστε μια χώρα που φοβάται την κοινή της γνώμη, ενώ δεν ισχύει το άλλο στην απέναντι ακτή. Καλός, κακός ο Ερντογάν, ψυχρός και ανάποδος θα πω εγώ, αλλά την κοινή του γνώμη δεν τη φοβάται. Φοβάται τους Κούρδους, εντάξει και είχε ένα πρόβλημα, αλλά τους ψηφοφόρους του δεν τους φοβάται. Δεν τους λέει ψέματα σε αυτά τα θέματα. Ενώ σε εμάς δεν λένε την αλήθεια, για να το πω διπλωματικά. Μην πούμε τώρα ποιοι άνθρωποι δεν λένε την αλήθεια. Είναι οι άνθρωποι που κάνανε τον τεμενά όταν βλέπαν τον Ερντογάν, ας πούμε, να μπαίνει μέσα στο Μαξίμου. Οι φωτογραφίες είναι αψευδείς μάρτυρες. Και είναι οι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι στη Λάρισα υπήρχε τηλεδιοίκηση και δεν ήταν knowledgeable enough ο σταθμάρχης, δεν ήταν εκπαιδευμένος ο σταθμάρχης. Λοιπόν, πρόκειται για καθέξιν και κατεπάγγελμα ανθρώπους που δεν λένε την αλήθεια, για να το πω κομψά. Κύριε Πρέσβη, ο κύριος Παύλος Αποστολίδης, που είναι επικεφαλής της ομάδας διαπραγμάτευσης, έδωσε μια συνέντευξη, αν θυμάμαι καλά, στα Νέα. Και εκεί από αυτά που είπε καταλάβαμε, πρώτον, ότι ο στόχος πια είναι να διατηρηθεί το καλό κλίμα. Αυτός είναι ο πρωταρχικός στόχος που έχει απομείνει. Και από αυτά που είπε καταλάβαμε ότι υπάρχει η ελπίδα, ή θέλουμε να πιστεύουμε ότι υπάρχει ελπίδα, ότι η Τουρκία θα συμφωνήσει να προσφύγουμε στη διεθνή δικαιοσύνη. Και άρα, λέει ο κύριος Αποστολίδης, αυτές οι αποφάσεις χρειάζονται τουλάχιστον 5-6 χρόνια για να εκδοθούν. Άρα, το κυβερνητικό αφήγημα είναι ας το αφήσουμε για τον επόμενο. Πιστεύετε ότι είμαστε σε τέτοιο σημείο, γιατί η Τουρκία δεν δείχνει ότι έχει άλλη υπομονή να περιμένει. Όταν βγαίνει ο Ερντογάν και λέει, μου είπε ο κύριος Μητσοτάκης, θα έρθει τον Ιανουάριο και θα φέρει, είδαμε, που παρουσιάσει μια λύση, είναι σε τελείως διαφορετική. Τελείως διαφορετικό μήκος κύματος, έτσι. Ούτε όταν ήμουν εν ενεργεία, ούτε τώρα πίστευα τίποτα από όσα έλεγε ο κύριος Αποστολίδης. Είναι διπλωματικό το σχόλιο. Από την άλλη πλευρά, που συμφωνώ απολύτως μαζί σας, η Τουρκία δεν θα είχε κανένα λόγο, είτε είχε υπάρξει αυτή η συνέντευξη, είτε δεν είχε υπάρξει, δεν είχε κανένα λόγο να μπαίνει σε μια διαδικασία η οποία είναι εντελώς αναντίστοιχη με το συσχετισμό διπλωματικής και στρατιωτικής ισχύως που υπάρχει ανάμεσα στις δύο χώρες. Να δείτε για πόσο γρήγορα θα δει τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών και τον Ερντογάν η νέα Αμερικανική ηγεσία και πόσο αργά εμάς. Λοιπόν, άρα δεν έχει κανένα λόγο να μπει σε αυτή τη διαδικασία η οποία μας εξασφαλίζει αυτό που λένε ήρεμα νερά και τα λοιπά. Κύριε Καρβουνόπουλε, αυτό λέγεται την ησυχία μας. Και αυτή η ησυχία μας δεν είναι μια ησυχία ευημερίας. Και εμείς όταν πάμε στο σούπερ μάρκετ βλέπουμε
πώς αποτιμάται η ησυχία μας. Και εμείς όταν τα παιδιά μας ξενιτεύονται γιατί δεν μπορούν να βρουν εδώ δουλειά της προκοπής, βλέπουμε πώς αποτιμάται αυτή η ησυχία μας. Είναι η ησυχία αυτών που έχουν την κουτάλα και τρώνε. Δεν με ξενίζει ότι ο συγκεκριμένος διπλωμάτης εξεφράστη έτσι. Αυτούς εκπηρετεί μια ζωή, έτσι. Μην πάμε πολύ παλιά. Πίσω, αλλά το πρόβλημά μου τώρα δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι και μεγάλης ηλικίας και, εν πάση περιπτώσει, μπορούμε να πούμε ότι είναι, θεωρώ ευτύχημα για τον εαυτό μου ότι από τότε που ήμουν νεαρός διπλωμάτης και τον άκουγα να κινείται μέσα στο Υπουργείο, διαφωνούσα ολοκληρωτικά και ριζικά μαζί του. Το θεωρώ πολύ καλό για μένα ότι το έκανα. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι το πολιτικό σύστημα που θέλει την ησυχία, γιατί το πολιτικό σύστημα πλουτίζει μέσα από αυτή την ησυχία. Έχουν την κουτάλα και τρώνε μόνοι τους. Είναι η ησυχία των τεμπών. Μπορούμε να πηγαίνουμε και να έχουμε αυτό το πράγμα και μετά ούτε γάτα ούτε ζημιά. Ούτε οι άνθρωποι μας έλεγαν μια εβδομάδα πριν τα τρένα είναι ασφαλή, γιατί είναι πολιτικοί και τους δικάζουν τα φιλαράκια τους. Αλλά εδώ και οι λαθρέμποροι που κουβαλούσαν το ξυλόλιο και τους άλλους αρωματικούς υδρογονάνθρακες, στείλαμε κοντζάμ υφυπουργό να τους μαζέψει. Αυτή είναι η ησυχία μας. Αν ο κόσμος είναι ευτυχισμένος με αυτή την ησυχία, εγώ από νεαρό παιδί τέτοια ησυχία και καλύτερη είχαμε επί Χούντας. Τότε δεν ήταν ακριβά τα πράγματα. Εγώ όμως δεν ήμουν ευχαριστημένος και πολλοί άλλοι δεν ήμασταν ευχαριστημένοι. Και αισθάνομαι πάρα πολύ άβολα που χρόνια μετά έρχεται κάποιος και μου κραδένει την ησυχία. Και αυτός ο άνθρωπος είναι ο κύριος αυτός που είπατε, ο άλλος ο κύριος Γεραπετρίτης κτλ. Δεν έχω κανένα απολύτως σεβασμό για αυτούς τους ανθρώπους. Κάνουν κάτι στην ελληνική κοινωνία που είναι ηθικά πολύ κακό. Δεν απλώς διαφωνούμε στο αν υπάρχει Θεός ή όχι. Δεν διαφωνούμε σε ένα ακαδημαϊκό ζήτημα. Ξέρω ότι την ώρα αυτή που μιλάμε εμείς οι δύο, οι άνθρωποι αυτοί με τη δραστηριότητά τους κάνουν κακό και πιστεύω ότι το κάνουν, γνωρίζουν απόλυτα ότι κάνουν κακό, το κάνουν συνειδητά. Αυτή είναι η άποψή μου για αυτούς και δεν υπάρχει και κανένα περιθώριο συζήτησης, ας πούμε. Όταν πιστεύεις ότι κάποιοι άνθρωποι κάνουν κακό, στη χώρα σου, έτσι, δεν είναι ότι καρτάνε χαμηλά τις τιμές των αχλαδιών και ζημιώνουν την αχλαδοπαραγωγή. Δεν κάνουν κάτι τέτοιο. Ζημιώνουν τη χώρα γενικά. Πιστεύω ότι ως δημόσιος λειτουργός έχω υποχρέωση να βγω και να πω αυτήν την άποψη και πού την τεκμηριώνω. Το έχω πει, δεν μπορώ να τα πω όλα στην εκπομπή σας. Έχω όμως μια δημόσια παρουσία που έχω τεκμηριώσει. Πού. Δεν μπορώ λοιπόν να δεχθώ αυτή τη θεωρία ότι πρέπει να δώσουμε εθνική κυριαρχία χάρη της ησυχίας μας. Εκεί. Αυτό είναι το ζουμί. Και καλό και τους ακροατές να μην το δεχθούν αυτό. Σιγά την ησυχία. Είπατε ότι ένα πρωί ο ελληνικός λαός μπορεί να ξυπνήσει και να μάθει ποια είναι αυτή η συμφωνία. Επειδή είστε ένας άνθρωπος ο οποίος δεν κάθεσε στον καναπέ, κάθεσε τώρα για τη συνέντευξη, αλλά γενικώς δεν σηκωθήκατε από τον καναπέ, κάνετε μια προσπάθεια η οποία είναι ενεργή. Δεν το συμμετέχω, το οποίο κατέβηκε σε ευρωεκλογές, συνεχίζει να υπάρχει. Πώς εξηγείτε αυτή την, πώς να το πω, η λέξη, δεν θέλω να πω αδιαφορία ή απάθεια του κόσμου. Οφείλεται στο ότι τα μέσα ενημέρωσης δεν προβάλλουν αυτά τα θέματα. Οφείλεται στο ότι ο κόσμος αισθάνεται ακόμα λίγο τσακισμένος από το όχι και τόσο μακρινό 2015. Οφείλω να πω ότι πρώτα απ' όλα θεωρώ ότι και γι' αυτό αυτός είναι ο λόγος που δεν κάθομαι στον καναπέ μου. Αισθάνομαι μια προσωπική ευθύνη ότι όπως και όλοι οι άνθρωποι της γενιάς μου έχουμε φτιάξει αυτή την παιδεία για τα νέα μας παιδιά, αυτές τις συνθήκες απασχόλησης για τους νέους, οι οποίες δεν είναι καλές και οι οποίες έχουν κάνει τον κόσμο να έχει μεγάλες προσδοκίες για τις οποίες απογοητεύτηκε εκτρά. Ο κόσμος πήγε και βρήκε κάτι απίθανους κυριολεκτικά τύπους, θαμώνες του γνωστού ζαχαροπλαστείου Dolce στα εξάρχεια, στα όρια εξαρχείων και κολονακίου, κολονάκι είναι το Dolce, και τους ανέθεσε διακυβέρνηση της χώρας ελπίζοντας ότι αυτοί θα έχουν, πάνω στην απελπισία, ότι αυτοί, εν πάση περιπτώσει, από αυτά που λέγανε δεξιά και αριστερά, έτσι, και πιο πολύ αριστερά,
είχαν κάποια συνταγή για να βγει από το αδιέξοδο. Τον εξαπάτησαν ικτρά. Η ευθύνη αυτών οι οποίοι διακήρυσαν επί δεκαετίες ότι έχουν μια διαφορετική πρόταση είναι μεγάλη. Και ο κόσμος λοιπόν είναι αυτή τη στιγμή εξαιρετικά δύσπιστος, απογοητευμένος από την πολιτική διαδικασία και απέχει. Οι ελληνικές εκλογές αποφασίζονται από το 20% των ανθρώπων που πηγαίνουν από ένα 15 με 20% που ψηφίζουν το πρώτο κόμμα. Θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχει πολιτική απονομοποίηση. Ότι αυτό δηλαδή το οποίο ήρθε το 1974 στη χώρα δεν ήταν η δημοκρατία, ήταν κοινοβουλευτισμός. Οι ίδιοι που έκαναν κουμάντο μέσω της Χούντας, οι ίδιοι μετεξελίχθηκαν και κάνουν κουμάντο έκτοτε διαρκώς. Άρα πιστεύω ότι εδώ είναι ένα πρόβλημα για την ελληνική κοινωνία που έχει καταντήσει υπαρξιακό. Θα πάψει να υπάρχει ελληνική κοινωνία, θα υποστεί μεγάλες ζημιές εάν αφαιθεί και δεν αντιδράσει, όπως κάθε κοινωνία έχει τη δυνατότητα να αντιδράσει, σε αυτήν την πορεία, την προδιαγραμμένη πορεία που τις έχουν ετοιμάσει οι εξωχώροι προστάτες και οι εντόπιοι εντολοδόχοι. Πρέπει λοιπόν να αντιδράσει η ελληνική κοινωνία τώρα. Το πώς θα το κάνει είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Δεν πιστεύω ότι η λύση βρίσκεται σε αυτούς οι οποίοι εμφανίζονται ως αποδέκτες της λαϊκής οργής και στην ουσία λειτουργούν ως δεξαμενές εκτόνωσης απολύτως ελεγχόμενοι από την εκάστοτε κυβερνητική εξουσία. Μην ξεχνάτε ότι όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε στην εξουσία, το μόνο πράγμα που δεν έκανε είναι γρήγορα και να στραφεί με την αποφασιστικότητα που θα όφιλε ένα κόμμα της αριστεράς απέναντι στα νεοφασιστικά μορφώματα. Να τρέξει τη δίκη. Δεν το έκανε. Γιατί ήταν εξουσία και όλοι αυτοί που εμφανίζονται, άλλος με αληφές, άλλος με επιστολές του Ιησού, άλλος δεν ξέρω εγώ με τι, και λένε στον κόσμο ότι αυτοί είναι αντισυστημικοί κτλ. Είναι χρήσιμοι, απαραίτητοι, όπως τα σκουπιδοτενεκές στο σπίτι μας. Δεν αφήνουμε τα σκουπίδια στη μέση, τα βάζουμε σε ένα τενεκέ και μετά πετάμε τη σακούλα. Έτσι και αυτοί λειτουργούν με αυτή την έννοια. Λοιπόν, μπορεί να υπάρξει σπίτι καθαρό χωρίς σκουπιδοτενεκέ? Όχι. Λοιπόν, αυτοί λειτουργούν ως σκουπιδοτενεκέδες του συστήματος, αποθηκεύουν τη λαϊκή οργή ανθρώπων οι οποίοι συνήθως δεν είναι πολύ μορφωμένοι, δεν καταλαβαίνουν, δεν συνειδητοποιούν αυτό που γίνεται. Δεν λέω επειδή κάποιος είναι πολύ μορφωμένος πρέπει να έχει λιγότερο δικαιώματα από τον άλλον ή τον σέβομαι λιγότερο. Αλλά παραπλανάται πιο εύκολα. Του παίρνουν πιο εύκολα το πορτοφόλι. Διάφοροι τέτοιοι αγύρτες. Και γι' αυτό λέω ότι πρέπει να είναι κάτι διαφορετικό και αυτό το διαφορετικό ή θα το γεννήσει η ελληνική κοινωνία ή θα πάει κάτω άπατη. Και αυτά, Ανδρή. Κύριε Εφαντή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη, για όσα μας είπατε. Βέβαια, κάθε φορά που μιλάμε έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα μαζί σας. Δεν ξέρουμε τι να βάλουμε τίτλο από όσα λέτε. Και σήμερα αυτή η δουλειά γίνεται ακόμα πιο δύσκολη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αναμένοντας, περιμένοντας τον Χακάν. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Καρβουνόπουλε. Γεια σας.